Χαίρετε αγαπητοί μου εγχριστοαδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ. Και σήμερα η εκπομπή μας με τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά» βρίσκεται και πάλι κοντά σας. Και σήμερα προσκεκλημένος εκπομπής μας είναι ο γνωστός σε όλους σας Αρχιμανδρίτης, Πνασολογιώτης Αρχιμανδρίτης, πατήρ Νεκτάλιος Μουρατιώτης, τον οποίο φιλοξενούσαμε και την προηγούμενη φορά και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Και είχαμε ξεκινήσει ένα θέμα σχετικά με τις συκοφαντίες, σχετικά με τον ανίερο και ανέντιμο αυτό πόλεμο τον οποίο έχουν ξεσηκώσει κάποιοι κληρικοί και κάποιοι θεολόγοι εναντίον όλων εκείνων των ευσεβών και τιμίων και αγωνιστών κληρικών και μοναχών που αγωνίζονται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια για Ορθοδοξία και για Ελλάδα, και πιο ιδιαίτερα ακόμα, πιο ειδικά για τους κληρικούς εκείνους και τους μοναχούς που αγωνίστηκαν τελευταία για τη συνθήκη Σέγγεν, για την κατάργηση της συνθήκης Σέγγεν. Αυτοί λοιπόν οι πέντε κληρικοί και μοναχοί που ήταν μπροστάριδες στον αγώνα κατά της συνθήκης Σέγγεν εδέχθησαν μεγάλο, φοβερό, ανίερο και ανέντιμο πόλεμο, συκοφαντικό πόλεμο, με πολλά και ποικίλα πράγματα, με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Και συγκεκριμένα ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός, ο πατήρ Νεκτάριος Μουρατιώτης, ο πατήρ Χριστόδουλος Εξαγίου Όρους, καθώς και η ταπεινότητά μου. Μαζί λοιπόν και σήμερα έχουμε τον πατέρα Νεκτάριο, τον οποίο αμέσως καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, πατέρα Νεκτάριο. Καλησπέρα, πατέρα Μάξιμε, και χαίρομαι που είμαι και πάλι μαζί σας για να συνεχίσουμε την αποκαλυπτική όντως. Τις αποκαλυπτικές όντως αυτές εκπομπές που κάνετε, για να φανερωθεί πλέον ποιο είναι το ψέμα, που ευρίσκεται η υποκρισία, που ευρίσκεται η απάτη, που ευρίσκονται οι άνθρωποι που παριστάνουν τους ευσεβείς και τελικά δεν είναι ευσεβείς, δεν είναι αυτό που μας δίδαξαν, δεν είναι αυτό που βλέπαμε, δεν είναι αυτό. Πέφτουν οι μάσκες. Πέφτουν οι μάσκες. Κάτω η υποκρισία, κάτω τα είδωλα. Θα μπορεί να πει κανείς, άνετα γίνεται μέσα στην εκπομπή σας. Πέφτουν οι μάσκες, ξεσκεπάζονται τα πραγματικά πρόσωπα όλων εκείνων των ανθρώπων, οι οποίοι στέλνουν, όπως απεκάλυψε σε εκπομπή το κύριος Μιχαλόπουλος, ανώνυμους λιβέλους, υβριστικές επιστολές και χίλια δυο άλλα πράγματα εις βάρον όλων των αγωνιστών, ακόμα και του ιδίου του κυρίου Μιχαλόπουλου, ο οποίος και αυτός κάνει ένα τεράστιο αγώνα κατά τη συνθήκη του Σέγγεν. Και όχι μόνο. Ναι. Θα ήθελα να συνεχίσουμε στο θέμα το οποίο... Αν μου επιτρέπετε, ναι. Είχαμε αποκαλύψει πολλά πράγματα στην προηγούμενη εκπομπή μας σχετικά με τους λιβέλους, σχετικά με τις συκοφαντίες, σχετικά με κάποιους πολέμους τους οποίους έχουν μεθοδεύσει τα τελευταία τελευταίο καιρό κάποια πρόσωπα, τα οποία τα είχαμε ονοματίσει και στις προηγούμενες εκπομπές μας, και μάλιστα μας είχατε πει για ένα πόλεμο που ξεσηκώθηκε σχάτως εναντίον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, του κυρίου Αυγουστίνου Καντιώτου. Ναι. Και μάλιστα από πνευματικοπαίδια του. Από παιδιά τα οποία ο ίδιος έχει μεγαλώσει, ο ίδιος έχει γαλουχίσει, ο ίδιος τους έχει δώσει τα πρώτα νάματα της Ορθοδοξίας. Και μας είχατε πει ότι θα έχετε και μια κασέτα. Την φέρετε αυτήν την κασέτα? Ναι, υπάρχει κασέτα, μάλιστα. Και την έχω. Επίσης βλέπω πολλά ντοκουμέντα μπροστά σας, δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Αν θέλετε, λοιπόν, είναι ελεύθερος ο λόγος στην αγάπη σας, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Τον λίγο χρόνο τον οποίο έχω, θα ήθελα να πω, αγαπητοί τηλεθεατές, καταρχάς ότι την εβδομάδα που μας πέρασε, πατέρα Μάξιμε και αγαπητοί τηλεθεατές, ανέβηκα στη Φλόρινα. Μάλιστα. Επειδή πρόκειται περί ανθρώπων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι άνθρωποι του πατρός Αυγουστίνου. Γι' αυτό αναγκάστηκα και ανέβηκα Φλόρινα. Εκείνο που με ικανοποίησε πλήρως είναι ότι ο γέροντας Φλωρίνης, ο επίσκοπος Φλωρίνης, χέρι άκρας υγείας, λειτουργεί. Τον είδατε δηλαδή? Ναι, μιλήσατε? Ναι, βεβαίως και τον είδαμε και μιλήσαμε. Μάλιστα. Λειτουργεί, επικοινωνεί, έχει πλήρη διάβγεια πνεύματος. Φυσικά είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος των 91 ετών. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αλλά όπως προσπαθούν να τον παρουσιάσουν, δεν είναι ότι δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι τα έχει χάσει. Μάλιστα. Έτσι προσπαθούν να τον παρουσιάσουν κάποια δήθεν τέως πνευματικοπαίδια του, που αφιερώνουν και βιβλία στο γέροντα Φλωρίνης, ότι τον εκτιμούν και τον αγαπούν, αλλά βλέπουμε ότι στα περιοδικά τους όμως τον ξεφτελίζουν κυριολεκτικά. Ανέβηκα λοιπόν, ομίλησα με το γέροντα επάνω στη Φλόρινα, και εκείνο που με ικανοποιεί είναι το εξής.
είναι ότι και με αγαπάει ο γέροντας Φλωρίνης και με εκτιμά και την ευχή του μου έδωσε να συνεχίσουμε το ιεραποστολικό, το μοναχικό μας έργο το οποίο κάνουμε εδώ και τόσα χρόνια και μου είπε ότι ουδέποτε μέσα στην καρδιά του ναι. άλλαξε κάτι το παραμικρό από τότε που με ήξερε από λαϊκό. Διότι σε όλες περιόδους ή όταν διωκόμουν ή οτιδήποτε ο πατήρ Αυγουστίνος με προστάτευσε. Πριν χειροτονηθώ ανέβηκα και είχα λάβει τότε την ευλογία του. Λοιπόν, και προς τιμήν, επειδή εκτιμώ τον πατέρα Αυγουστίνο, γι' αυτό είχαμε δώσει και το όνομα του Αγίου Αυγουστίνου στο μοναστήρι μας, το οποίο έχουμε στο τρίκορφο της Φακίδας. Η αγάπη του Σεβασμιωτάτου είναι δεδηλωμένη και ουδέποτε αφισβήτησε την αγάπη του προς τον πρόσωπό σας. Ναι, οι δικοί του όμως προσπαθήσαν να παρουσιάσουν στον κόσμο τα εντελώς αντίθετα. Και συγκεκριμένα το τι γράφουν μέσα στο Λίβελο. Με συγχωρείτε, είχαμε πει ότι υπήρχε κάποια σκοπιμότητα, πατέρα. Μέσα στο Λίβελο, τον οποίο έχω εδώ. Ναι. Το Λίβελο, τον οποίο έχω εδώ. Το Λίβελο, τον οποίο σας απέστειλαν. Απέστειλαν για εσάς. Οι συγκεκριμένοι Λιβελογράφοι, τους οποίους πλέον είναι γνωστοί. Λοιπόν, ουδόλως έδωσε καμία σημασία και μένω στην εκτίμηση που μου έχει ο γέροντας Φλωρίνης. Από τη στιγμή εμένα ο γέροντας Φλωρίνης με εκτιμά, δεν με ενδιαφέρουν τι λένε οι παρακάτω ή από αυτόν. Έτσι. Μου αρκεί η εκτίμηση και η αγάπη του γέροντα. Λοιπόν, θέλω να πω, πατέρα Μάξιμε, το εξής. Ναι. Ότι για τον πατέρα λοιπόν Αυγουστίνο, σε περιοδικό, Ιωάννης ο Βαπτιστής, επειδή μερικοί αμφισβητήσανε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο περιοδικό έχει γράψει εναντίον του Μητροπολίτη Φλωρίνης στο τεύχος 394 Δεκέμβριος του 1997 γράφει «Σεβασμός στους αγώνες του» στη σελίδα 190. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο περιοδικό. Ναι, αγωνίστηκε για μια ζωντανή ο πατήρ Αυγουστίνος και ελευθέρα εκκλησία. Αγωνίστηκε υπέρ του ορίου ηλικίας των επισκόπων. Άλλωστε και η Φλόρνα για την οποία εξελέγει το 1967 επίσκοπος ήταν χειρεύουσα εξαιτίας του ορίου ηλικίας. Όσοι σήμερα, προσέξτε τι λέει, στα 91 του χρόνια επιμένουν να μην παραιτηθεί, τον εμφανίζουν αντιφάσκοντα. Ο Αυγουστίνος Σκανδιώτης ποτέ δεν είχε αντιφάσεις και δει τόσων αισθητές. Εδώ παρουσιάζουν, αγαπητοί τηλεθεατέ, το περιοδικό που είναι γνωστός, το οποίο στο συντάσσει που παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης αυτός ο Σκανδιωτικός, ναι. βρίζει τον γέροντά του στην ουσία, τον βρίζει, γίνεται πατραλίας στην ουσία, πέρα από τα πώς αποκάλυψε ο κύριος Μιχαλόπουλος στην εκπομπή του από τηλεφωνικές υποκλοπές ναι. τις οποίες έχει στα χέρια του. Και μάλιστα πριν συνεχίσω εδώ πέρα στο κείμενο που γράφει, ο ίδιος ο ιεροκήρυξ αυτός και αρχιμανδρίτης στο περιοδικό του το 1993 τεύχος 340 ναι. τεύχος 340 γράφει «Όταν μας αφορούν τα λεφτά έχουμε κλοπή. Όταν μας αφαιρούν το δικαίωμα της ελευθερίας έχουμε υποκλοπή. Φαίνεται ότι η παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, επειδή γίνεται μυστικά, γι' αυτό ονομάζεται υποκλοπή». Ναι. Ας ρωτήσουμε όμως, λέει, μερικά απλά πράγματα. Αν κάποιος προσέχει τα όσα λέει στο τηλέφωνο, έχει να φοβηθεί καμία παρακολούθηση? Μάλιστα. Λέγει ο ίδιος. Ότι δεν έχει να φοβηθεί κανείς τίποτα όταν δεν έχει να... Δεν λέει τίποτα στο τηλέφωνο. Δεν τον ενδιαφέρει και συνεχίζει και σχολιάζεται τις υποκλοπής. Και ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τις υποκλοπές τηλεφώνων. Δηλαδή αυτό έτσι, είναι από το γιατί 93. Ταράχθηκε τώρα που ο κύριος Μιχαλόπουλος στα χέρια του κατέχει υποκλοπές δικών του τηλεφωνημάτων, γιατί κάνει κινήσεις ο εν λόγω αρχιμανδρίτης και έχει ταραχθεί, διότι δεν προσέχει το τι λέει στο τηλέφωνο ακριβώς. Όταν μιλάει και όταν λέει όσα λέει και μας είπε τι λέει για τη Ρόδο, ότι δεν έφερε λεπτά για κάποια κοπέλα που μιλάει και το τι λέει δεν θέλω να αναφέρω, δεν με αφορά εμένα, είπα τα ηθικά δεν με αφορούν. Αλλά είναι γνωστό ότι ο γέροντας όμως, ο γέροντας όταν ήταν πλησίον του, ναι. είναι γνωστό τη σπάση. Ως λέγεται ότι του είχε απαγορεύσει να εξομολογεί κορίτσια και να περιοριστεί πέρα στο κτήμα πέραν της Αγίας Παρασκευής. Μάλιστα. Να περιοριστεί εκεί του είχε αυτό πει και είναι, μακριά, αυτό είναι πολύ σημαντικό και μακριά από κορίτσια του είχε πει.
Λοιπόν, δηλαδή... και δεν υπήκουσε στο γέροντά του και τράβηξε το δικό του δρόμο. Και έρχεται τώρα και γίνεται πατραλίας, έρχεται τώρα και γίνεται πατραλίας και λέει όσα λέει στα τηλεφωνήματα και αφού πάτερ μου εδώ πέρα λέει ότι αν κάποιος προσέχει τα όσα λέει στο τηλέφωνο δεν έχει, έχει φοβηθεί τίποτα την παρακολούθηση, αυτός γιατί φοβήθηκε, γιατί κάνει έτσι, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί. Λοιπόν, συνεχίζω για τον Γκαντιώτη και επανέρχομαι. Εμφανίζουν λέει τον Γκαντιώτη, άρα λέγει ότι δίπλα του, ναι, δίπλα τον Γκαντιώτη, όσοι λέει τον εμφανίζουν αντιφάσκοντα. Διότι ουδέποτε εμφανίστηκε αντιφάσκοντα. Άρα ομιλεί ο κύριος αυτός και υπενήσεται ότι πρόσωπα στενά του πατρός Αυγουστίνου, ναι, ότι ο πατήρ Αυγουστίνος δεν είναι ικανός να διεξάγει πλέον τα κατοίκοντά του και ότι έχει αρχίσει και αντιφάσκει. Και έτσι τον παρουσιάζει, σαν να λέει άλλα τη μία και άλλα την άλλη. Αγωνίστηκε σφόδρα εναντίον αντικανονικών και δικτακτορικών ενεργειών του Αρχιεπισκόπου κ. Σεραφείμ, του οποίου την παρέτηση και αντικατάσταση πολλά είχε ζητήσει. Λοιπόν, τώρα είπε, είναι αναγκαίος ο Σεραφείμ, είναι χρήσιμος. Όσοι υποστηρίζουν, εδώ είναι το τρόμερο, ότι μπορεί και σε 91 του χρόνια να παραμένει ο πατήρ Αυγουστίνος στη θέση του, δεν θλίβονται διαβάζοντας τέτοιες δηλώσεις. Εσύ, παπά μου, δεν θλίβεσαι εκθέτοντας έτσι τον γεροντά σου. Να λες ότι είναι ανίκανος. Δεν τρέπεσαι να βγάζεις τον Γκαντιώτη ότι δεν ξέρει τι λέει. Δεν τρέπεσαι. Και έρχεται ακόμα κόσμος και σε ακούει τα κηρύγματά σου. Είναι ντροπή, πάτερ μου. Ντροπή να γίνεσαι πατραλίας. Ντροπή να ομιλείς για τον γεροντά σου έτσι. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, και σε άλλο σημείο αναφέρει, σας παρακαλώ, το εξής. Αναφέρει το εξής σε άλλο σημείο. Λέει για τον γεροντά του. Στο περιοδικό πάλι, Ιωάννης ο Βαπτιστής, στο περιοδικό Τεύχος 392, Οκτώβριος του 97, στη σελίδα 152 λέει: ποιος εχέφρον δε γνωρίζει ότι ο πατήρ Αυγουστίνος του 86 αναπτύσσει εναργέστερον τις απόψεις του από τον Αυγουστίνο των 91 ετών του 1997. Μάλιστα. Δηλαδή σαν μας λέει ότι το μυαλό του φύρανε άλλος και γι' αυτό, ο Καντιώτης του 86 και άλλος και γι' αυτό λέει τελικά όσοι αγαπούν και σέβονται θλίβονται από τη σκύλευση του Αγίου Ονόματος του Πατρός και ζητεί στο τέλος να παραιτηθεί ο Αυγουστίνος από το θρόνο του. Για να λάβει, για να λάβει ο ίδιος, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, μα δεν τρέπεται ο γέροντας, ο άτλας της Ορθοδοξίας που πρέπει να παραμείνει στις επάλξεις και να πέσει μαχόμενος, το έχει καμάρει όλη η Ελλάδα. Εμείς προς τιμήν του δώσαμε το όνομα και προς τιμήν του Αγίου δώσαμε το όνομα της Μονής και να έρχεται αυτός ο πατραλίας να γράφει αυτά τα έσχη μέσα στο περιοδικό του. Μάλιστα. Από αυτόν βεβαίως και λιβέλους θα δεχτούμε. Βεβαίως και λιβέλους. Και τι γράφει για τους λιβέλους, ο ίδιος, να γελάσετε τι γράφει παρακαλώ. Ο ίδιος γράφει για τους λιβέλους το εξής, ότι γράφει τα εξής. Κυκλοφόρησαν λέει στο περιοδικό του, να αναφέρουμε συγκεκριμένα για να μην μου πούνε ότι δεν τα λέει ο ίδιος, 394 Δεκέμβριος του 97, σελίδα 184, ναι, κυκλοφόρησαν λοιπόν συν της άλλης και λιβελογράφημα κάποιοι όπου υποστηρίζουν σαπλανεμένους 15 πρόσωπα. Λέει θλίβομαι για την ανανδρία των λιβελογράφων. Αφού ο ίδιος είσαι λιβελογράφος, πάτερ μου, ο ίδιος είσαι λιβελογράφος. Λοιπόν, αλλά πριν μπούμε στο λιβελογράφημα, θα παρακαλούσα, επειδή έχω φέρει από το Δεκέμβριο που ανέβηκα επάνω, πήρα μία βιντεοκασέτα και θα αναφέρουμε, ναι, δεν θα αναφερθώ παρακαλώ καθόλου στα υπόλοιπα πρόσωπα, το υποσχέθηκα στο γέροντα και σε άλλους, δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα πρόσωπα, διότι δεν θέλω να αναφερθώ. Σέβομαι το έργο του πατρός Αυγουστίνου. Σεβαστή επιθυμία. Ναι, σέβομαι το έργο του πατρός Αυγουστίνου, αν και τα πρόσωπα τα οποία συνήργησαν στο λιβελογράφημα και γι' αυτό και δεν θα προβώ, δεν θα προβώ σε μηνύσεις. Ο χρόνος τενάει όμως, ναι, να, αυτό, πούμε, να δούμε, ναι, την κασέτα, είμαστε, ναι, έτοιμοι. Γι' αυτό θα σας παρακαλώ, δεν θα προβώ σε μηνύσεις, σεβόμενος το έργο του πατρός Αυγουστίνου, διότι αυτοί δεν το σέβονται. Ωραία. Ας δούμε, σας παρακαλώ, το βίντεο το οποίο είναι τραβηγμένο τώρα το Δεκέμβριο. Από τον πατέρα Αυγουστίνο. Και δείτε σας παρακαλώ κατά πόσον ο πατήρ Αυγουστίνος έχει οξύνια πνεύματος. Είναι ετοιμόλογος σε όλα. Ας το παρακαλούμε λοιπόν το κοντρόλ να βάλει το... Φαντάζομαι ιδίως ο Χριστός που ρωτάζουμε την Αγία του γέννησε είναι οδηγός μας, τόσο είναι οδηγός μας. Χριστοκρατικό να είναι το πολίτευμα.
δώσω ένα βιοτεχνικά προβλήματα που μα έρχεται τα Χριστούγεννα. Θα το διαβάσετε, είστε ένα μόνο δεν είναι. Τρία παιδιά. Τρία παιδιά. Τρία παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Προσκάβιες δεν προδιαβάζετε, βέβαια. Είτε, δώσω λοιπόν το βιοτεχνικό. Τα Χριστούγεννα δώσω και τα εθνικά προβλήματα. Δώσω πάρα και τα, δώσω το δίνω. Δώσω και το παιδί, Αυτά είναι. Δηλαδή, τώρα σε βασικότερα να σα ρωτήσω για την κίνηση που γίνεται με πρωτοβουλία του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου. Γίνεται μια κίνηση και συνεχώς η Ορθοδοξία φαίνεται να αντιγράφει το Βατικανό. Γίνεται δηλαδή μια διαφοροποίηση της φυσιογνωμίας της Ορθοδοξίας. Εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε Ορθοδοξία. Ορθοδοξία να παραμείνουμε εμείς. Διότι ο Πάπας έχει τα λάμα. Έχω και ένα βιβλίο, δώσ' και ένα βιβλίο, το έχω εκεί πέρα. Δώσ' και αυτό το διαβάζ, να μην τα απολογούμε, τα έχω αγοράσει εγώ ένα βιβλίο. Εις τα οποία εκθέτοντας, αντιλήψουμε πάνω σε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν. Εγώ δεν καταλάβω τι έγινε πίσω, διότι σε αυτό διαφωνώ. Ότι πρέπει είναι σπουδοκρατία. Είναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, πρέπει να εκλέγει ο λαός, ο Χριστός λαός, να εκλέγει επιτρόπους, να εκλέγει ιερείς, να εκλέγει επισκόπους. Έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, μαζεύονται τέλος πέντε αρχιερείς και εκλέγουν όποιον θέλουν. Το λέγατε πάντοτε αυτό το πράγμα. Το λέω πάντοτε. Την εκλογή από λαό και από κλήρους. Δεν έγινε όμως... Δεν έγινε, το πάει με γίνητρο, πλέον είμαι 99 ετών, πλησιάζω και έχω και αρκετούς αρχιμανδρίτες, οι οποίοι όπως είναι ο Πατρεθεόκλητος ή τις άλλες, οι οποίοι εργάζονται και κοπεί άλλο. Αλλά δεν θα γίνουν αυτοί. Θέλεσε πρώτα κάποιος ο οποίος είναι, υποστηρίζεται από τον Αρχιεπίσκο, ο οποίος και αυτός είναι πλέον γέρος, πολύ γέρος είναι. Δεν πάει καλά η εκκλησία μας. Είναι για να γίνει ο δώσεως. Είδε ο Θεός να φωτίσει, να έρθει ο Χριστός, με Βασίλη, Γρηγόρη, να δώσει ένα νέο πνεύμα στην εκκλησία. Η ζωή είναι εκκλησία. Δεν μπορεί να ζήσει η εκκλησία ή ο λαός μας χωρίς την Ορθοδοξία. Εσάς, Σεβασμιότητε, σας θυμάται όλος ο ελληνικός λαός όταν ήσασταν ιεροκήρυκας και γυρίζατε σε όλη την Ελλάδα και δίνατε ένα πνεύμα αγωνιστικότητας. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η αγωνιστικότητα. Τι θα γίνει με την έλλειψη αυτή των αγωνιστών, ιδίως στον χώρο της Εκκλησίας. Έχει ο Θεός, δεν θα πείσει ο Θεός. Στέλνει προσωπικότητες, είτε ο Θεός, να παρακαλώ τον Θεό να στείλει προσωπικότητες. Οι οποίοι είναι εργαστούν για την Εκκλησία μας. Κατάλαβε, δεν θα πείσει ο Θεός στην Εκκλησία μας και εμάς στην Ελλάδα μας. Να βέβαια. Εδώ πέρα έχω τον μπροστά μου τον γέροντα τον Σπυρίδωνα Βλάχου, ήταν αρχιεπίσκοπος. Πρώτα ήταν Ιωαννίνο και μετά είναι αυτό κανονικό. Ήταν μεγάλη ψυχή. Και τον είχαν συλλάβει οι Τούρκοι όταν προχωρούσαν προς τα Γιάννα, τον πλέασανε. Για να τον πλήξω, να τον σκοτώσω. Αλλά μεσολάβησε ο βασιλεύς της Κωνσταντίνας που ήταν πλαστάρκης και παρακάλεσε να μην τον εκτελέσουν. Και μετά είδε παμψηφί από το λαό και από την Εκκλησία και διώξει την Εκκλησία του Χριστού περπότα. Θα αντίληψε να δεν θα κλείψουν οι μέρες. Λοιπόν, τίποτα να λέγεις. Για το Άγιο Όρος έχετε καθόλου ανησυχία σε βασιλεύτε. Επειδή μπήκε η τεχνολογία μέσα, άνοιξαν δρόμους, άρχισε η συναλλαγή, διορίστηκε διοικητής ένα πρόσωπο που αφηγητείτε. Μα πήγα προετών εγώ στα πολλά χρόνια είναι Πατρεθεόκλητε, που είχα πάει στο Άγιο Όρος και με διώξανε τη νύχτα, γιατί είχε λίγο ορισμένες αλήθειες. Βέβαια, δεν είναι και αυτοί όλοι, ναι. Αλλά υπάρχουν και μερικοί γέροντες σεβάσμοι, οι οποίοι και αυτοί κρατούν όσο μπορούν τη μοναχή. Τώρα οι άνθρωποι γράφουν, έχουν τα πορνεία σήμερα, προγόνως, δηλαδή πολύ τα πορνεία και τα λοιπά. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας θέσω γύρω από τη συμφωνία Σέγγεν, αν έχετε πληροφορηθεί, η οποία θα αστυνομεύσει τη ζωή μας. Είναι το 666, για αυτό το μερολόγιο το δικό μας, δώσε παρακαλώ. Ναι. Δώσε ένα μερολόγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το διαβάσαμε μέσα, λέμε είναι 666, μυστηριώδης νόμος, υποχρεωτικό δεν πρέπει να είναι. Το πιστό. Δηλαδή είναι ένα πνεύμα πονηρών,
για το οποίο θέλω να φωνιάσω. Να μην μπορεί ούτε να αγοράζει κανείς, ούτε να πουλήσει, ούτε κανένα είδος αλλαγή να κάνει, εάν δεν έχει τον αριθμό 666. Αλλά το 666 είναι μια στιγμώδης αριθμό, τον οποίο αναφέρει η Αποκάλυψη. Και κατά την ερμηνεία των αυτών, πρόκειται περί του Σατανά. Λοιπόν, δεύτερη να είναι. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε, αλλά όχι όμως να τους υποχρεώσουμε να έχουν όλοι το σάγκη. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Είχατε γράψει ένα βιβλίο για τα σημεία των καιρών. Ποια σημεία βλέπετε στους καιρούς μας να εκπληρώνονται ή να συμβαίνουν? Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, μία συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, του κυρίου Αυγουστίνου Καδιώτου, πρώτων Χριστουγέννων, πρόσφατη δηλαδή, που όλοι μας ακούσαμε και είδαμε το Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Φλωρίνης, τον κύριο Αυγουστίνου Καδιώτη, να είναι υγιέστατος, διαυγέστατος, με οξύνια, με σαφήνεια, να μιλάει και να απαντάει στις ερωτήσεις τις οποίες του έθεσαν. Πατέρα Νεκτάρια, το λόγο έχετε πάρει η αγάπη σας. Νομίζω ότι ό,τι λοιπόν και να γράφει το περιοδικό Ιωάννης Βαπτιστής, ναι, και οι συντάκτες του πλέον γίνονται πατραλίε όταν έχουν μπροστά τους ένα γέροντα σοφό, ο οποίος μπορεί και λειτουργεί και μάλιστα λειτουργεί ευχάριστα, 90 ενός ετών, βεβαίως λειτουργεί ακόμη, προχθές μάλιστα κάθισε συγκεκριμένα την ημέρα των Θεοφανίων, όπως μου είπανε, μετά όταν μοίρασε το αντίδωρο, το μοίραζε μόνος του, έγινε λαϊκό προσκύνημα, μάλιστα, κάθισε μόνος του και έδωσε το αντίδωρο σε χιλιάδες κόσμο, όρθιος, που σημαίνει ότι έχει ακόμα δυνάμεις πάρα πολλές. Άρα όλα αυτά που γράφει μέσα εδώ τα περιοδικά, ότι τα έχει χαμένα, νομίζω ότι λυπάμαι, είναι λυπηρό, και ο συντάκτης αυτού του άρθρου, που είναι ο γνωστός αυτός κληρικός, λοιπόν, νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερο νήξη. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, δύο λόγια να πω μονάχα για τον Λίβελο, θα ήθελα να πω. Ναι. Θα διαβάσω μερικά στιγμιότυπα, παρακαλώ, μέσα από το περιοδικό πάλι Ιωάννης Βαπτιστής. Και σας διαβάζω. Υποδοχή Μιχαλίδος αναφέρεται στο περιοδικό Ιωάννης Βαπτιστής, αναφερόμενος στην κυρία Δήμητρα Παπανδρέου, στο περιοδικό Ιούνιος του 1989, φύλλο 292. Αναφέρεται και λέει: καθώσον τουλάχιστον ενθυμούμεθα, κανένας δεν τόλμησε να βγει χεράκι-χεράκι με τη Μιχαλίδα, να ανέβει σε μπαλκόνι κρατώντας τη Μιχαλίδα από το χέρι και να ποζάρει μπροστά σε επίσημες φωτογραφίες με τη Μιχαλίδα. Τονίζω τη λέξη Μιχαλίδα. Σε άλλο περιοδικό του αναφέρεται και γράφει στο περιοδικό, συγγνώμη που τα αναφέρω συγκεκριμένα. Όχι, πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα, και έχει και σελίδες. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Τεύχος 335 Ιανουάριος του 1993, γράφει σελίδα 15. Ομοίως πρέπει με συνοδική εγκύκλιο να καυτηριαστούν τα φαινόμενα αγυρτίας. Μιλεί για αγύρτιες κληρικούς. Λοιπόν, επίσης, σε περιοδικό άλλο αναφέρει το Μάρτιο του 1996, τεύχος 373. Τελευταία εμφανίστηκαν παρόμοια ή μάλλον πολυτελέστατα φυλάδια με εκδότες κάποια μοναστήρια. Στην Αύπακτο ελάτε να δείτε το μοναστήρι τάδε και τάδο που χτυπάνε τόσα σήμαντρα και τόσες καμπάνες. Τι να γράψουμε για τα πολυτελή έγχρωμα έντυπα που μερικά δυστυχώς μοναστήρια εκδίδουν προς διαφήμιση, πλήθος φωτογραφιών των γεροντάδων τους. Ο γεροντάς μας με τη μανδύα του, ο γεροντάς μας με την πατερίτσα του, ο γεροντάς μας προσεύχεται. Λοιπόν, ας προσέχουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αναφέρει εδώ. Σαφέστατες αναφορές για το μοναστήρι σας και την... Να, δεν ξέρω αν είναι για το μοναστήρι μου. Μα ποιο άλλο μοναστήρι στην Άφα το έχει 400 σήματα στην Αφαμπάνη. Δεν ξέρω. Λοιπόν, λέει σε άλλο περιοδικό, πατέρα Μάξιμε, στο περιοδικό Τεύχος 390, Αύγουστος του 97. Έτσι είναι δυνατόν ένας δημοσιογράφος να βάλει στο ίδιο τσουβάλι ένα παραδοσιακό μοναστήρι με ένα πολύβοο προσκύνημα, όπου ο αυτοανακηρυχθής ηγούμενος φωτογραφίζεται συνεχώς με μανδύες, πατερίτσες και αυτοδιαφημίζεται. Μάλιστα. Αυτά γράφει το περιοδικό. Ας ακούσουμε τι γράφει τώρα ο Λίβελος, ο οποίος εστάληκε. Προσέξτε τι λέει. Ποιος τον έκανε ηγούμενο, βγήκε ο Μητροπολίτης μου και είπε ποιος με έχει κάνει ηγούμενο και τα μοναστήρια μας και ούτε καθεξής. Ακριβώς. Λοιπόν,
μόνος του αγόρασε μανδύες και παράκριβες πατερίτσες, ο τρελομουλατσιώτης. Τα φόρεσε και αυτοανακηρύχθηκε ηγούμενος και φωτογραφίζεται συνέχεια. Ξέρει ο ελεηνός αλήτης και αγύρτης. Ξέρει όμως ο αγύρτης πως το όνομα Αυγουστίνος συγκινεί πολλές μάζες. Μόνος του αυτό ανακηρύχθηκε ηγούμενος με μανδύες και πατερίτσες και φωτογραφίζεται συνέχεια. Μήπως αυτές οι φράσεις, σας ξαναδιαβάζω το περιοδικό, όπου αυτό ανακηρυχθεί ηγούμενος, διαβάζω το περιοδικό τώρα, Ιωάννης ο Βαπτίστης, να συνεχίσουμε το διάλειμμα. Ένα λεπτούλι, μισό λεπτό μονάχα. Ναι. Μόνος του αυτό ανακηρυχθεί ηγούμενος φωτογραφίζεται με μανδύες και πατερίτσες. Μήπως ομοιάζουν τα κείμενα, ακριβώς τα αφήνω θέλει, αγαπητοί τηλεθεατές για να βρείτε μόνοι σας το Λιβελογράφο. Αν και αποκαλύφθηκε, γνωστά τα ονόματά τους πλέον, ανά το Πανελλήνιον και δημοσιεύτηκαν. Λοιπόν, εδώ, ένα μικρό διάλειμμα. Εδώ αγαπητοί Χριστοαδελφοί, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως πάλι μαζί σας. Ζουρνατζής Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, 21η Απριλίου 1967, μύθι και αλήθεια. 30 χρόνια μετά την επέμβαση των συνταγματαρχών, το πρώτο βιβλίο που αποδεικνύει με ντοκουμέντα και αδιάβλητες μαρτυρίες τι ήταν μύθος και τι αλήθεια από όσα εγγράφησαν έως τώρα για την 21η Απριλίου 1967. Στις 1000 σελίδες του βιβλίου αποδεικνύεται γιατί δεν ήταν ξενοκίνητο το πραξικόπημα, αλλά πρωτόβουλη επέμβαση όλου του στρατού μας. Πώς για πρώτη φορά μεταπολεμικός, η χώρα εξοπλίστηκε με εθνικούς πόρους και έφερε την ισορροπία με την Τουρκία σε αναλογία 7-10. Γιατί οι συνταγματάρχες δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην απόσυρση της μεραρχίας Κύπρου. Πώς η πολιτική τους επέτυχε τότε, παρά το εμπάργο της ΕΟΚ, να ανυψώσει την οικονομία μας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών και να κερδίσει τη σύγκληση με τους όρους του Μάστριχ 25 ολόκληρα χρόνια νωρίτερα από τη θέσπισή τους. Γιατί η δίκη και καταδίκη Παπαδοπούλου και συνεργατών του ήταν και παραμένει παράνομη και αντισυνταγματική. Αυτή και άλλοι 12 μύθοι της μεταπολιτευτικής προπαγάνδας απογυμνώνονται με ανακριτική εντυμότητα για να λάμψει η αλήθεια. Σπύρος Ζουρνατζής, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, 21η Απριλίου 1967. Μύθι και αλήθεια. Κυκλοφορεί. Και πάλι μαζί αγαπητοί Χριστοαδελφοί, με την εκπομπή μας, με τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά» που βρίσκεται κοντά σας κάθε Τρίτη 6 και 4 έως 7. Σήμερα θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας όση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας. Οι αγαπητοί ενεχριστό αδελφοί και όλοι οι αγαπητοί τηλεθεατές θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας μετά το πέρας της εκπομπής στα τηλέφωνα του τηλεοπτικού σταθμού της Τηλετώρα που είναι 92 70 902 έως και 905. Επαναλαμβάνω, 92 70 902 έως και 905. Επίσης, να σας διαβάσω και την πρόσκληση του Ορθοδόξου Ιεροποστολικού μας Συλλόγου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που όπως σας έχω προαναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, στις 25 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή και 6 το απόγευμα, θα κόψει την πίτα στο ξενοδοχείο Όσκα. Σας διαβάζω ακριβώς την πρόσκληση. Προσκαλούμε όλα τα εκλεκτά μέλη και τους αγαπητούς φίλους του Συλλόγου μας, όπως μας θυμίσουν με την παρουσία τους στην ετήσια κοπή της πίτας μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του ξενοδοχείου Όσκαρ, διεύθυνσης Φιλαδελφίας 25 έναντι σταθμού Λαρίσης. Η βραδιά μας θα περιλαμβάνει ομιλία του Προέδρου μας, Πατρός Μαξίμου, μοναχού Αγιορείτου, αναφορικά με το έργο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Δεύτερο, πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χριστιανικούς και παραδοσιακούς σκοπούς από την εκλεκτή ορχήστρα Ορθόδοξη Παρουσία και τους αδελφούς Καλαϊτζάκη. Τρίτο, παιδική χοροδία του Νεανικού Κέντρου Αγίου Χαραλάμπους Ηλυσίων. Και τέταρτο, η αδελφή Κατσάμπα.
Επίσης έκτακτη ευγενική συμμετοχή θα είναι μαζί μας η ηθοποιή Μέρη Τράγκα και Βέτα Προέδρου με τους σπουδαστές της ομώνυμης σχολής θεάτρου Τράγκα και η βραδιά μας θα κλείσει με δεξίωση και πλούσια δώρα. Η παρουσία σας θα είναι για μας ηθική και υλική συμπαράσταση στο δύσκολο έργο μας. Ευχαριστούμε θερμώς με τα τιμής για το Διοικητικό Συμβούλιο η Γραμματεύς. Όσοι από εσάς λοιπόν αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί θέλετε να συμπαρασταθείτε στο έργο μας και ηθικά και υλικά, μπορείτε να πάρετε προσκλήσεις από το γραφείο του συλλόγου μας που είναι στην οδό το ΣΥΤΣΑ 1Β πίσω από το Πολυτεχνείο, το ΣΥΤΣΑ 1Β στον 4ο όροφο πίσω από το Πολυτεχνείο. Πατέρα Νεκτάρια, το λόγο ναι. Έχει πάλι λοιπόν στην ομιλότητά σας. Μας διαβάζετε κάποια κείμενα αναφορικά από το περιοδικό Ιωάννης ο Βαπτιστής. Από το περιοδικό Ιωάννης ο Βαπτιστής, καθώς και βλέπουμε κάποιες παραπομπές από το Λίβελο. Και βλέπουμε ακριβώς ότι αυτά τα δύο κείμενα ταιριάζουν, θα λέγαμε. Ακούστε και άλλη, άλλη του, λέει, ο Μουρλατσιώτης που είναι ελεηνός κόλακας της Μιχαλίδος, της περιβόητος πορνομιμής. Αυτό είναι από το Λίβελο, έτσι. Από το Λίβελο είναι αυτό. Αυτός είναι ο Λίβελος. Ωραία. Αυτός είναι ο Λίβελος. Ναι. Λοιπόν, υποδοχή Μιχαλίδος φωτογραφίζεται με τη Μιχαλίδα, εννοεί για τον Πρωθυπουργό, χεράκι χεράκι στο μπαλκόνι με την Πορνοστάρ. Με θέλουμε να μην καταντήσει αυτός ο κόσμος να έχει σαν σήμα κάποια μιμή, την πορνομιμή. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι λέξεις είναι οι ίδιες ακριβώς που χρησιμοποιούνται. Βλέπουμε το ότι λεξιλόγιο εδώ είναι το ίδιο. Ακριβώς. Ο αυτοανακηρυχθής ηγούμενος φωτογραφίζεται συνεχώς με μανδύες, πατερίτσες και αυτοδιαφημίζεται. Άρα λοιπόν, εάν είμαι αυτοανακηρυχθής, νομίζω ότι σε προηγούμενη εκπομπή που στον αέρα ο κύριος Μιχαλόπουλος φιλοξένησε το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φωκίδος κύριο Αθηναγόρα, νομίζω ότι οι εχθρεύοντες με έλαβαν όλες τους τις απαντήσεις. Έλαβαν όλες τις απαντήσεις. Λοιπόν, το ποιος με έχει ηγούμενο, σε ποια μονή με έχει βάλει ηγούμενο, και να είναι σίγουροι ότι... Μα πατέρα Νεκτάρη, νομίζω ότι όποιος έχει διαβάσει έστω και ένα τεύχος από τα περιοδικά σας, από τα πολλά περιοδικά τα οποία έχετε εκδίδεται σχεδόν κάθε δίμηνο, θα δείτε εκεί μέσα υπάρχουν πλήστες αναφορές και ευχές και φωτογραφίες και σε λειτουργίες στο μοναστήρι σας με και όλους τους αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας. Ακριβώς. Λοιπόν, και διαβάζω και από το Λίβελο. Φοράει πανάκριβους μανδύες, πανάκριβες πατερίτσες, τα φόρεσε και αυτοανακηρύχθηκε ηγούμενος και φωτογραφίζεται συνέχεια. Η Μιχαλίδα πορνομιμή. Λοιπόν, τι δουλειά έχει ο Μουρλατσιώτης με το όνομα του Αγίου Αυγουστίνου? Ξέρει όμως ο Αγίρτης αυτός πως το όνομα Αυγουστίνος συγκινεί πολλές μάζες λαού. Εδώ πατέρα Μάξιμε, θέλω να πω, σε ειδικούς που δόθηκε το λιβελογράφημα και το εξετάζουν και συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία, διαπιστώνουν το εξής, ότι τι σχέση έχει το όνομα του Αγίου Αυγουστίνου, και ξέρει ότι το όνομα Αυγουστίνος συγκινεί πλήθος μάζων λαό, εννοεί τους καδιωτικούς. Ναι. Άρα αυτός που το γράφει πρέπει να είναι καδιωτικός. Μπράβο, ή ήτανε, ή εν πάση περιπτώσει εκμεταλλεύεται το όνομα του πατρός Καδιώτη Αυγουστίνου. Διότι ο ίδιος που παρουσιάζεται ως καδιωτικός ζητάει, όπως ακούσαμε, και λέει τον δέος γεροντά του, ο οποίος, όπως είπαμε, λέγεται ότι, και όσοι έχουμε πληροφορίες, ότι του απειγόρευσε να εξομολογεί κορίτσια. Μάλιστα. Και γι' αυτό ο κύριος Μιχαλόπουλος σε άλλες εκπομπές είπε κάτι για τη Ρόδο, θα την δύσει αγοράκι το κοριτσάκι και θα το πάρει στη Ρόδο και κάτι μου είπε σούπε στη εκεί πέρα, δεν γνωρίζω τι είναι αυτά. Άρα κάτι ήξερε ο γέροντας όταν του έλεγε μην εξομολογείς κορίτσια. Λοιπόν, μάλιστα, εδώ λοιπόν βλέπουμε ξεκάθαρα και χρησιμοποιεί τη δουλειά έχει ο Μουλατσιώτης, ότι προέρχεται από τις τάξεις αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένα πρόσωπο που μισεί τον Αυγουστίνο, γιατί λέει ότι ο Αυγουστίνος συγκινεί μάζες λαού και το όνομα ενός πεθαμένου και ενός ζωντανού Αγίου. Πεθαμένου Αγίου ονομάζει, πεθαμένο Άγιο ονομάζει τον Άγιο Αυγουστίνο, επίσκοπο Ιππόνους, και ζωντανό Άγιο
ονομάζει τον Μητροπολίτη Φλωρίνης. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο άνθρωπος ευρίσκεται εκεί, αλλά δυστυχώς δεν είναι στο πιστός στο όνομα του Πατρός Αυγουστίνου. Νομίζω, πατέρα, είναι λοιπόν, έγινε σαφέστατα. Θα ήθελα να ακούσουμε μια ομιλία ενός ιεροκήρυκος, να ακούσουμε μήπως ακούμε τις ίδιες λέξεις. Ξέρει ο Αγύρτης αυτός, ο Μουρλομουλατσιώτης. Για να ακούσουμε λοιπόν μια ομιλία, σας παρακαλώ, να δούμε πώς ομιλεί ένας ιεροκήρυκας περί του προσώπου μου και της κρίσης και το ποιος το έγραψε το λιβελογράφημα. Συγκρίνατε τις λέξεις και όπως απεκαλύφθηκε είναι πλέον γνωστά τα ονόματά τους, τα ξέρει πλέον το Πανελλήνιον, ήδη και έχουν κυκλοφορήσει οι φήμοι τους ως λιβελογράφων και των δύο αυτών κυρίων. Ας ακούσουμε την κασέτα καλύτερα όμως. Σας παρακαλώ πολύ, πού υπάρχει λέξη Αντίχριστος? Εγώ έχω πει σε κάποιον που είναι αγύρτης ότι άπαξ και ασχοληθείς με τέτοια πράγματα, και άλλα του έχω πει βέβαια, δεν θα με ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Ξέρετε, με όλους μπορώ να μιλήσω, με το χειρότερο αμαρτωλό, γιατί και εγώ αμαρτωλός. Με αγύρτες και εκμεταλλευτές των ιερών και των οσιών δεν θέλω να έχω σχέση. Κάποτε λοιπόν, ενώ το είπα ποτέ δεν θέλω να με συναντήσει στη ζωή σου, άπαξ και δεν με άκουσες, γιατί από μένα έφυγε και έκανε τελείως τα έργα του διαβόλου, του λέω δεν θα με ξανασυναντήσεις. Μια μέρα ήρθε, συμπτωματικά έκανε μετά για να μου φιλήσει το χέρι. Άκουσε, του λέω, σου είπα δεν θέλω να με ξαναδείς τη ζωή σου. Αφού όμως ήρθες και γράφεις συνέχεια για Αντίχριστο και γράφεις συνέχεια για Δευτέρα Παρουσία και πλούτησες βγάζοντας ένα βιλιαράκι πότε θα γίνει Δευτέρα Παρουσία και έβγαλες ένα μήνα 6 εκατομμύρια ο άθλιος. Σε όλα τα περίπτερα τα πουλούσανε. Έλα εδώ, του λέω, για πες μου σε παρακαλώ, ο Αντίχριστος, η λέξη Αντίχριστος, σε ποιο βιβλίο της Αγίας Γραφής υπάρχει? Μου λέει στην Αποκάλυψη. Είσαι βλάξ, του λέω. Ξέρετε, αδελφοί μου, ότι η Αποκάλυψη δεν μιλάει πουθενά για Αντίχριστο. Μας έχουν τρελάνει. Μα για ανοίξτε την Αποκάλυψη και βρέστε μου ένα χωρίο που να λέει τη λέξη Αντίχριστο. Πουθενά. Δεν λέει πουθενά η Γραφή. Βεβαίως λέει. Αλλά πού? Μιλάει για τον Αντίχριστο η Αγία Γραφή. Αλλά στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στην επιστολή της αγάπης και στη β' επιστολή. Και τι λέει? Λέει ότι ο Αντίχριστος είναι κανένας αριθμός. Λέει ότι ο Αντίχριστος είναι... Καλούμε να... Ακούσαμε. Ακούσατε. Πατέρα Νεκτάρη. Στολίδια πολλά. Βλάξ σας ανέβασε, ηλίθιο σας κατέβασε, άγλιο, έχω γράψει ένα βιβλίο, Δευτέρα πως εκεί σε ένα μήνα, ούτε λογιστή να τον είχα. 6 εκατομμύρια. Ούτε λογιστή να τον είχα. Λοιπόν, φυσικά, ότι ουδέποτε έφυγα από αυτόν, διότι ουδέποτε ήμουν πλησίον του. Ούτε διετέλασε ποτέ μου πνευματικός μου. Ότι όντως τον επισκέφτηκα όταν ήρθε ένα καλοκαίρι κάτω από το Τρίκορφο στο Καστράκι και έμενε στη βίλα του κυρίου Κολοκοτρώνη, και το τονίζω, στην πολυτελέστατη βίλα του κυρίου Κολοκοτρώνη, και έκανε τις διακοπές του, βεβαίως πήγα και τον επισκέφτηκα και τον προσκάλεσα να ανέβει επάνω να δει τις κατασκηνώσεις, γιατί ήταν περίοδο καλοκαιριού και είχαμε τις κατασκηνώσεις των παιδιών. Λοιπόν, και ουδέποτε καμία συζήτηση εκάναμε, σας διαβεβαιώνω, περί Αντιχρίστου. Ουδέποτε. Το μόνο που με ρώτησε, γιατί ήμουν αδιάκος τότε, πόσο ετών είμαι. Και όταν του είπα, γιατί ό,τι είχα χειροτονηθεί, όταν του είπα ότι είμαι 24 και 10 μηνών, μου λέει έπρεπε να ήσουν 25. Είσαι παραβάτης των ιερών κανόνων. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Για δύο μήνες δηλαδή. Λοιπόν, από εκεί έκρινε ο άνθρωπος. Λοιπόν, για να καταλάβουν και αγαπητοί τηλεθέατε, επειδή αγαπητοί αδελφοί, οι ιεροί κανόνες λένε ότι για να χειροτονηθεί κάποιος διάκος πρέπει να είναι 25 ετών. Για να χειροτονηθεί πρεσβύτερος, ιερεύς δηλαδή, πρέπει να είναι 30 ετών. Επειδή λοιπόν ο πατήρ Νεκτάριος χειροτονήθηκε διάκος 24 ετών και 10 μηνών, το θεώρησε αυτό μεγάλη παρανομία ο Πανοσυλλογιώτατος. Ενώ 25 και μία ημέρα είσαι νόμιμος. Είσαι νόμιμος. 25 παρά μία ημέρα, και δεν μπορεί να καταλάβει το πνεύμα ότι το 25 το έχουν βάλει οι πατέρες και το 300 έτος για να δείξουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε μια ηλικία, γιατί όριμο. Μπορεί να είσαι και 26 και να μην είσαι όριμος και να μην κάνεις ούτε για διάκο. Και 40 να είσαι. Και να μην κάνεις ούτε για παπάς. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το ακούσατε. Αγύρτης, απατεώνας
Σας το διαβάζω. Τι δουλειά έχει ο Μουρλατσιώτης με το όνομα του Αγίου Αυγουστίνου? Ξέρει όμως ο Αγίρτης, ο απατεώνας αυτός, πως το όνομα Αυγουστίνος συγκινεί πολλές μάζες λαού. Βλέπετε λοιπόν πως ταιριάζει ο Λίβελος και με όλα όσα σας έχω. Όλα αυτά δεν είναι πατέρα Νεκτάρη. Και τα περιοδικά και ο Λίβελος λοιπόν, και η κασέτα η οποία ακούσαμε. Δεν είναι λοιπόν το ένα μετά το άλλο. Φυσικά ουδέποτε ανοίξαμε τέτοια κουβέντα που λέει περί Αντιχρίστου. Μάλιστα. Ουδέποτε ανοίξαμε τέτοια κουβέντα. Και να ανοίγατε αυτό τι θα πει. Όχι, δεν ανοίξαμε, γιατί απλούστατα όντως θα ήταν κανείς αθεολόγητος αν έλεγε ότι η λέξη Αντίχριστος ευρίσκεται με την έννοια που ομολογεί μέσα στην Αποκάλυψη. Μάλιστα. Λοιπόν, διότι όποιος διαβάσει το βιβλίο, το Η Δευτέρα Παρουσία, ουδέποτε δεν εισέπραξε, διότι τότε το βιβλίο είχε 100 δραχμές. Όταν το πρωτοβγάλατε. 100 δραχμές, το 1985. Είχε 100 δραχμές και το δίναμε. Ακριβώς τιμή κόστους. Τιμή κόστους. Αλλά τι έγινε? Το ότι ο άνθρωπος αυτός, όταν απομακρύνθηκε από τον πατέρα Αυγουστίνο, μου ζήτησε να τον ακολουθήσω. Μου ζήτησε να ακολουθήσω, αλλά δεν τον ακολούθησα και έκτοτε, το ατόπιμά του. Και έκτοτε, το έχει διαβάζουμε, μέσα στα περιοδικά του ότι όπου μπορεί και κατά καιρούς πετάει, με στολίζει. Βρήκε τώρα και την ευκαιρία που έγινα πρόεδρος εναντίον της συνθήκης Σέγγεν και να δούμε και το τι λέει. Και το ζήτημα είναι, για να κλείσουμε με το λιβελογράφημα, λέει ότι θλίβομαι για τους άνανδρους λιβελογράφους. Θλίβομαι για αυτούς που δεν τολμούν να βάλουν την υπογραφή τους. Ναι, θλιβόμεθα όντως για τους λιβελογράφους που δεν μπορούν, πατέρα Μάξιμε, να βάλουν την υπογραφή τους. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Θεός να τους συγχωρήσει, ο Θεός να τους ελεήσει. Ειλικρινά σας λέω, ανέβηκα στη Φλόρινα και μου ήταν αρκετό το ότι ο πατήρ Αυγουστίνος μου έδωσε την ευλογία του, μου είπε ότι με εκτιμάει, μου είπε ότι με αγαπάει. Με απεκάλεσε, δεν θέλω να πω, μερικά έτσι ωραίες λέξεις μου προσέδωσε. Μου είπε συνέχισε να αγωνίζεσαι τον αγώνα των καλών. Και όσοι αφιβάλλουν μπορούν να πάρουν στο σεβασμό λοιπόν, του Φλωρίνης. Ναι, ναι, λοιπόν, συνέχισε μου λέει, να χτυπάς. Και μάλιστα μου λέει, χτύπα μου λέει εναντίον των εχθρών της πίστεώς μας. Μην πάψεις Νεκτάρι να χτυπάς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συζητήσαμε αρκετή ώρα. Εκεί κάθισα. Λοιπόν, αυτό με ανάπαψε και με ενδιαφέρει εμένα, αγαπητοί τηλεθεατέ, η κρίση του γέροντος Φλωρίνης. Εμένα αυτή η κρίση με ενδιαφέρει. Το τι λέει η παρακατιανή από αυτόν που είτε εδρεύουν εις Αθήνας, είτε είναι κληρικοί είτε λαϊκοί και κατασκεύασαν αυτά τα λιβελογραφήματα, διότι δεν είναι μόνον αυτός. Αλλά είπα δεν θα αναφερθώ στην άλλη πλευρά, διότι το υποσχέθηκα ότι δεν θα μιλήσω και ούτε θα τους πάω στα δικαστήρια. Τους αρκεί το ότι θα τους έκρινε και θα τους κρίνει ο πατήρ Αυγουστίνος. Μου αρκεί το ότι θα τους κρίνει και τους κρίνει ο λαός. Λοιπόν, και όπως οι ίδιοι είπαν, και ακούσαμε και εδώ πέρα ότι δεν φοβούνται, λέει, είπαμε στο περιοδικό, λέει, το ξαναδιαβάζω, επιτρέψτε μου, κλοπές, λέει, τηλεφωνικές ονομάζονται υποκλοπές. Ο κλέψας του κλέψαντος. Ας ρωτήσουμε όμως μερικά πράγματα. Αν λέει λοιπόν το περιοδικό Ιωάννης ο Βαπτιστής, λέει λοιπόν, αν κάποιος προσέχει τα όσα λέγει στο τηλέφωνο του, έχει να φοβηθεί καμία παρακολούθηση? Ο τίμιος άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν οι τίμοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε, ας αφήσουν τον κύριο Μιχαλόπουλο, αφού είναι τίμιοι και οι ομιλίες τους είναι καθαρές, ας αφήσουνε να ακούσουμε το τι λένε. Περιμένει ο κόσμος εν αγωνίως να ακούσει για την περίφημη Ρόδο, να ακούσει για τα ένα, για το άλλο. Περιμένει ο κόσμος. Και να δούμε και το τι λένε για τη συνθήκη Σέγγεν, πατέρα. Ναι, βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι και από εκεί ξεκινάει. Και βέβαια αυτό το περιοδικό το οποίο διαβάστηκε είναι παλαιότερο. Και σε είναι πρόσφατο, το 93. Και σε πρόσφατο περιοδικό, το 97, το καλοκαίρι του 97, το εν λόγω περιοδικό Ιωάννης ο Βαπτιστής, πάλι αναφερόμενος για το φακέλωμα, για το ηλεκτρονικό φακέλωμα για τη συνθήκη Σέγγεν, έλεγε και έγραφε ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα οι χριστιανοί από το φακέλωμα και από τη συνθήκη Σέγγεν, διότι και ο Κύριος μας λέει φακελώθηκε η απογραφή του Κυρίου της
μητρός του μάλλον, γιατί ο κύριος μας ήταν νήπιο όταν έγινε απογραφή και δεν είχε καμία ευθύνη για την απογραφή ή όχι, αν θα ήταν εκούσια ή ακούσια, αν θα γινόταν απογραφή, που δεν είναι βέβαια το ίδιο η απογραφή με το φακέλο, αλλά με πάση περιπτώσει από τα συνέδεσε. Λέμε και στον αγαπητό αυτό, στο έγκριτο μάλλον περιοδικό Ιωάννης ο Βαπτιστής, ότι δεν είχε καμία ευθύνη ο κύριος μας αν γινόταν η απογραφή τότε. Ήταν νήπιο, μόλις γεννιόταν, ακόμα δεν είχε γεννηθεί σχεδόν και τότε γινόταν η απογραφή. Και λέει λοιπόν το περιοδικό Ιωάννης ο Βαπτιστής ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα οι καλοί χριστιανοί και οι καλοί άνθρωποι, οι σωστοί και οι τίμοι και οι ηθικοί άνθρωποι από το φακέλωμα. Δηλαδή υπέρ της συνθήκης Σέγγεν, υπέρ του φακελώματος. Κατά τα άλλα, κληρικός, αγωνιστής, λόγιος, υποτίθεται, πνευματικός άνδρας, ανήρη κλπ. Και πάνε τα δικαιώματα, πάει η ελευθερία, πάει η προσωπική μας ελευθερία, πάει το συνταγμά μας, πάνε όλα. Γιατί έτσι αρέσει σε αυτούς τους πατέρες και σε αυτούς τους κυρίους. Βλέπουμε λοιπόν, πατέρα Νεκτάρη, πόσο δένει το ένα με το άλλο. Όλα αυτά τα οποία μας διαβάσετε προηγουμένως. Θέλετε λοιπόν, σας διαβάσω τι λέει. Λέει λοιπόν στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, το στίγμα του μηνός, εκτός έγινε η Ελλάδα, τελειώνει ως εξής. Όπως σημειώνουμε και αλλού, υπάρχουν θέματα απείρως σοβαρότερα από την αμφιλεγόμενη συνθήκη Σέγγεν. Λέει επίσης σε άλλο περιοδικό, με την υποψία και μόνον ότι η συνθήκη Σέγγεν θα περιορίσει την ελεύθερη δράση κάποιων κακοποιών, μοναστήρια, κληρικοί, ακόμα και μερικοί αρχιερείς πρωτοστατούν σε διαμαρτυρίες και οργανώνουν συλλαλητήρια. Τον ενοχλούν. Δικαιολογία ότι είναι πιθανόν να παρακολουθείται και κάποιος αθώος, αλλά και κάποιος χριστιανός για την πνευματική του δραστηριότητα. Ευαισθησία λοιπόν για υποψίες, απλώς αδικίες κάποιων ατόμων. Πολύ καλά. Ειρωνεύεται δηλαδή και τους επισκόπους και τα μοναστήρια που αγωνίζονται ότι δίθεν μπορεί να παρακολουθούνται κάποιον. Αλλά μόλις είδαμε ότι τον παρακολουθούσαν τον ίδιο στα τηλέφωνά του. Εφαρμόστηκε η Σέγγεν. Μόλις στο πρόσωπό του εφαρμόστηκε η Σέγγεν. Βλέπουμε την οποία υπερασπίζεται. Βλέπουμε ότι αντέδρασε πάρα πολύ δυναμικά. Έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέγονται. Πολλά τραγούδια, πολλά τραγούδια. Όταν κανείς όμως μπει μέσα στο χορό τότε. Είδατε πώς αλλάζουν, σκουραίνουν τα πράγματα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και να διαβάσω και τούτο. Λέει, μεγάλος ο πατήρ Αυγουστίνος. Δεν είναι του παρόντος, από μία λέει μεγάλος και από την άλλη του καταρακώνει, το χτυπάει. Μάλιστα. Δεν είναι του παρόντος να γραφούν τα δέοντα για τη μορφή του. Πλην όμως όλοι αναμένουν, προσέξτε, πλην όμως όλοι οι χριστιανοί αναμένουν, ναι, και τη μεγάλη και γενναία πράξη της παραδόσεως της επισκοπικής εξουσίας και διακονίας σε άλλον. Δηλαδή τον προτρέπει και του λέει περιμένουμε να την παραδώσετε. Θα καμαρώνει ο σεβάσμιος γέροντας το διάδοχό του και κάποιον άλλον. Τι λέει εκεί πέρα. Λοιπόν, τρομερό. Δηλαδή παροτρύνουν, το ακούτε εσείς που εκτιμάτε και αγαπάτε τον πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη. Το ακούτε, τι γράφει ετούτος εδώ ο άνθρωπος στο περιοδικό Ιωάννης ο Βαπτιστής. Το γέροντα αυτόν, τον επίσκοπο, που τώρα είναι το απόσταγμα της σοφίας. Τώρα είναι το απόσταγμα της σοφίας. Τώρα χρειαζόμαστε επισκόπους σοφούς, ενάρετους, αγωνιστάς. Και όποιος, όπως είδαμε, είναι διαβιέστατος το πνεύμα. Βεβαίως. Του ζητούν να παραιτηθεί. Όχι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λιβελογραφήματα θα στέλνουν, όχι θα κάνουν, αλλά θα είναι υπέρ της συνθήκης, θα είναι υπέρ της συνθήκης Σέγγεν και υπέρ του ενός και υπέρ του άλλου νου. Αλλά και ποιος ξέρει ακόμα πόσα άλλα μπορούν να κάνουν και πού αλλού μπορούν να φτάσουν, πατέρα Νεκτάρη. Λέει πατέρα, πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι, να το κάνουμε, να το κάνουμε. Εδώ αγαπητοί Χριστοαδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ μας, θα κάνουμε πάλι ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μαζί σας πάλι εκπομπή μας με τίτλο Φωνή του Πατροκοσμά μέχρι τις 8 η ώρα. Συνεχίζουμε και πάλι αγαπητοί Χριστοαδελφοί την εκπομπή μας. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αγίου Αυγουστίνου και του Σεραφείμ του Σάρου Φυσοτρίκορ Φοδωρίδος, με τον οποίο συζητάμε και κάνουμε αναφορές για όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχουν ξεσπάσει τελευταίως στον χριστιανικό κύκλο, στην Αθήνα αν θέλετε, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με λιβέλους, με συκοφαντίες, με σπηλώσεις, με κατηγορίες τιμίων, με άρθρα σε περιοδικά, με άρθρα σε περιοδικά, με αναφορές, με άλλα υπογεγραμμένα και άλλα όχι,
κατά αξίων, τιμίων, λειτουργών και αγωνιστών του υψίστου, όπως είναι ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, τον οποίο όπως είναι γνωστό έπαυσαν από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και μάλιστα με την συνέργεια και με την βοήθεια του κυρίου Ιωάννη Χατζηφώτη, ο οποίος καφιόταν ότι συνεργούντος εμού επάφθη ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας από τις δύο εκπομπές που είχε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως είναι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, όπως είναι ο πατήρ Νεκτάριος Μουρατιώτης και όπως είναι και η ταπεινότης μου που είναι γνωστό σε όλους σας, τον ανήθικο και ανέντιμο πόλεμο, συκοφαντικό πόλεμο που υπέστη από το καλοκαίρι μετά την πάυση, αν θέλετε, του πρώτου γύρου για τη συνθήκη Σέγγεν, πόσο πόλεμο εδέχτηκα, πόσες συκοφαντίες, πόσες πυλώσεις, που μέχρι ότι δεν είμαι αγιορείτης, είχαν γράψει από την Ιερά Κοινότητα και εφημερίδες και που όλα αυτά βέβαια διαλύθησαν, όλα αυτά τα σύννεφα και όλες αυτές τις συκοφαντίες, με όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρουσιάσαμε και δημοσίευσε και η Ελεύθερη Ώρα και οι νέοι άνθρωποι. Και θα ήθελα σε αυτό το τρίτο μέρος εκπομπής μας, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, επειδή κάποιοι από εσάς τους αγαπητούς τηλεθεατές και τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς, ίσως ορισμένοι εξ αυτών βαλτοί από τους συγκεκριμένους αυτούς κληρικούς και θεολόγους, μας ενόχλησαν ή μας πήραν στο τηλέφωνο και δεν μας ενόχλησαν, άλλοι ενόχλησαν, άλλοι δεν ενόχλησαν, ήταν ευγενέστατοι, ευγενικοί, με κάθε ευγένεια και σεβασμό, άλλοι ήταν κάπως σκληροί και απότομοι, εν πάση περιπτώσει πολλά πάντως τηλεφωνήματα είχαμε δεχτεί και άλλοι μας έλεγαν ότι δεν είναι σωστό αυτό το οποίο κάνουμε και εμείς από την εκπομπή μας με τίτλο «Φωνή του Πατροκοσμά», αλλά και ο κύριος Μιχαλόπουλος από την εκπομπή τη δική του «Αφύλακτη Διάβαση», που παρουσίασε αρκετά από αυτά τα γεγονότα, από αυτά τα σκάνδαλα, πρώτος εκείνος, με συγχωρείτε, όσον αφορά τους λιβέλους και τις συνομιλίες μεταξύ κληρικών και θεολόγων. Πολλοί λοιπόν από αυτούς έλεγαν ότι δεν είναι σωστό αυτό το οποίο κάνουμε, ότι σκανδαλίζεται ο κόσμος, ο χριστιανικός κόσμος, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι είναι εκτός εκκλησίας, ότι δεν είναι σωστό μοναχοί και κληρικοί να βάλουν εναντίον κληρικών και άλλων μοναχών και κληρικών και θεολόγων κλπ. Και με λίγα λόγια, ότι σκανδαλίζεται ο κόσμος, σκανδαλίζεται ο λαός, σκανδαλίζεται το πλήρωμα της εκκλησίας. Για όλους αυτούς λοιπόν και για όλους εσάς που πιθανόν, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, να πέρασε από τη σκέψη σας, από το μυαλό σας, αυτή η σκέψη ότι ωφελούν όλα αυτά τα οποία λέμε για αυτούς τους συγκεκριμένους κληρικούς και λαϊκούς θεολόγους και άλλους που αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, ή βλάπτουν, είναι σωστό αυτό το οποίο κάνουμε, είναι χριστιανικό αν θέλετε. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε τώρα με τον πατέρα Νεκτάριο, για να δούμε αν όντως κάνουμε κάτι ορθό ή αν έχουμε κάνει κάτι λάθος και εσφαλμένο και σκανδαλίζουμε το λαό. Πατέρα Νεκτάριο, θέλετε να... Ναι, θα ήθελα προηγουμένως, πριν ναι. Δεν έκλεισα το νόημά μου και θα μπω στην ερώτησή σας. Γράφει λίγο σύντομα, λοιπόν, γιατί γράφει πολύ λοιπόν χρόνο. Στο περιοδικό Ιωάννης Βαπτιστής πάλι, ναι. Στον μήνα το 1990. 7, Οκτώβριος του 1997, Οκτώβριος 1997, σελίδα 159, γράφει: «Δεν νοείται άγαμος κληρικός στον κόσμο χωρίς άμεση εξάρτηση από γέροντα και αδελφότητα. Ο άγαμος υποτίθεται ότι είναι πρωτίστως μοναχός, ασκών τις τρεις αρετές, ακτιμοσύνη, παρθενία, υπακοή». Μάλιστα. Θέτω λοιπόν ευθέως το ερώτημα. Όχι, να το θέσω εγώ. Ωραία. Οι τρεις μοναχικές αρετές, ακτιμοσύνη. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι όλος ο σκοπός μας είναι ότι δεν φέραμε λεφτά, δεν μαζέψαμε λεφτά και σε όλες τις συνομιλίες μιλούμε για λεπτά. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ομιλό. Πάει η ακτιμοσύνη. Η παρθενία, μετά από αυτά που άκουσα, μετά από αυτά που λέχτηκαν, μετά από αυτά που γράφησαν,
μετά από αυτά που πληροφορήθηκα ότι ο γέροντάς του είχε πει δεν θα εξομολογείς γυναίκες. Λοιπόν, θα περιοριστείς μόνο σε αγόρια. Λοιπόν, πάει εκεί η Παρθενία. Η υπακοή δεν έκανε υπακοή, γιατί του είπε απομονός και πήγαινε πέρα στο κτήμα να ζεις εκεί. Εκεί θα πάει να ζεις, εκεί, στο κτήμα. Λοιπόν, δεν πήγε. Αποσκύρτησε. Έφυγε. Έκανε το κεφαλιού του. Δεν έκανε υπακοή. Δεν ζει σε αδελφότητα. Δεν ζει μέσα με πατέρες, με αδελφούς. Σε μοναστήρι, σε ιερά μονή. Ανεξέλεκτος. Ούτε σε ιερά μονή, ούτε σε αδελφότητα. Έτσι, και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα χάλια. Τώρα, αν θέλετε να σας απαντήσω ευθέως, το εάν σκανδαλίζονται οι πιστοί ναι ή όχι, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω τόμους ολόκληρους. Σας έφερα τόμους από το 85. Από το 85, 86, 87. Τόμοι. Και έχω και άλλους μέσα εδώ στην τσάντα μου. Λοιπόν, όπου αναφέρεται και γράφει κατά καιρούς, μόνο περί του προσώπου μου, μόνο περί του προσώπου μου, να δείτε τι γράφει για τους δεσποτάδες. Πώς τους ξεβαπτίζει. Τι λέξεις χρησιμοποιεί. Όχι για εκκλησιαστικό έντυπο. Είναι να φρύτει κανείς. Επομένως, δεν αρχίσαμε εμείς χειρών αδίκων. Ούτε εμείς κυκλοφορήσαμε λίβελο. Ας μου πούνε ότι κυκλοφόρησα κάποιο λίβελο. Μάλιστα. Εδώ, πώς το λένε, μέσα εδώ, φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι ο συγγραφέας. Λοιπόν, θέλετε να πείτε λίβελους, ότι αυτοί δημιουργήσαν το πρόβλημα. Εμείς είμαστε αμήνοι. Αμυνόμενοι. Όταν αυτοί δημόσια γράψαν στα περιοδικά τους, κάπου δημόσια πρέπει και εμείς να απαντήσουμε. Δεν θα απαντούσαμε, αλλά δεν σκεφτήκανε. Να φέρουμε και το λόγο του Αγίου Χρυσοστόμου, που λέει τα γάρ δημόσια γενόμενα, δημόσια και λέγονται. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτά τα οποία λέγονται και πράττονται δημόσια πρέπει να ελέγχονται και να ξεσκεπάζονται πάλι δημόσια. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να βγαίνει και να κατηγορεί δημόσια κάποιο πρόσωπο και μετά να πηγαίνεις εσύ ιδιωτικά να ελέγξεις αυτό το πρόσωπο, διότι η ζημιά που έχει γίνει δημόσια. Πρέπει πάλι δημοσίως να αποκατασταθεί η αλήθεια. Πατέρα Μάξιμε, με ονομάζει Μουρλομουλατσιότυπος, με λέει. Δεν θέλω να ξαναεπανέλθω. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Δεν σκέφτηκαν, αφού οι ίδιοι με βαφτίζουν μουρλό, ότι πού πάνε να τα βάλουν. Με ένα μουρλό. Με ένα μουρλό. Εισαγωγικά. Με ένα μουρλό. Δεν σκέφτηκαν το κοινό απλό. Αυτό το πράγμα να πει, δεν καθόμαστε στα αυγά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το σκέφτηκαν. Να δώσω την απάντηση. Αλλά, μισό λεπτούλη. Αλλά εγώ όμως. Ναι. Παρόλα αυτά έκανα την κίνησή μου. Και όπως σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή, έχω να αποκαλύψω πάρα πολλά. Τι κρύβεται πίσω από τις χειροτονίες του Θεοκλήτου, του Ζακίντ, του Σέργιου Σιγάλα και να πω, δεν θα τα πω όμως. Δεν θα σε, τα πω σε κάποια άλλη εκπομπή. Όχι, δεν θέλω, γιατί υποσχέθηκα, είπα πήγα Φλόρινα και είπα θα την κλείσω εδώ την υπόθεση. Γιατί δεν άρχισα εγώ χειρών αδίκων. Εγώ επενέβηκα από τη στιγμή, εγώ είχα λάβει αυτό το λιβελογράφημα από τον Νοέμβριο. Με είδατε από τον Νοέμβριο να ομιλήσω, με είδατε να βγω έξω, με είδατε τόσα χρόνια που γράφει ο βαπτιστής εναντίον μου να μιλήσω και να διαμαρτυρηθώ. Δεν διαμαρτυρήθηκα, δεν μίλησα, τα κατάπινα. Αλλά δεν βρέθηκε ένας χριστιανός να πάει να πει σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί τώρα θυμούνται και σας πήρανε τηλέφωνο και σας διαμαρτύρονται κάποιοι που είναι βαλτοί για μένα. Που είναι βαλτοί. Ναι. Αλλά και διαμαρτύρονται ότι δήθεν σκανδαλίζουμε. Γιατί δεν πήρανε και εδώ το περιοδικό Ιωάννης Βαπτιστής και να του πούνε «Πάτερ μου, Άγιε Θεολόγε, Ιεροκήρυκα, τι είναι αυτός ο Κύριος που τα γράφει αυτά». Να του πει «Γιατί σκανδαλίζετε, τι είναι αυτά που γράφετε». Μάλιστα. Γιατί δεν πήραν πρώτα εδώ, από το 85 γράφει. Εδώ 11 χρόνια βαδίζουμε, 17. Γιατί δεν πήραν να διαμαρτυρηθούνε. Θυμηθήκανε τώρα που αμυνόμεθα, τώρα που βγήκανε ότι οι κύριοι πρωταγωνιστές του εκκλησιαστικού χάος που δημιουργείται είναι αυτοί οι υπεύθυνοι. Μα πατέρα Νεκτάρη, δεν γνωρίζετε ότι όλοι αυτοί οι κύριοι, όλοι αυτοί οι πατέρες, όλοι αυτοί της ομοίας θα λέγαμε πάστας και κάστας ανθρώπων μόνο τότε σκέφτονται και χρησιμοποιούν και
ανατρέχουν στους ιερούς κανόνες και στα κόσμια και στις αξίες και στα ήθη κλπ. Όταν έχουν να προφυλάξουν μόνο τον εαυτό τους. Ενώ όταν κάνουν ζημιά σε άλλους, όταν ποδοπατούν την υπόλοιψη άλλων ανθρώπων, την τιμή κλπ. Εκεί ούτε ιερούς κανόνες σκέπτονται και αναφέρονται. Τίποτα. Ούτε θείους κανόνες, ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε τους νόμους του Θεού, ούτε τα ήθη και τα έθιμα, ούτε τις αξίες, ούτε τίποτα. Όλοι αυτοί οι κύριοι λοιπόν και όλοι αυτοί οι πατέρες, μόνο τότε σκέφτονται και κάνουν αναφορά στις όταν πρόκειται για τον εαυτό τους. Αλλά αυτά έπρεπε να τα σκεφτούν, πατέρα Μάξιμε, πριν τα γράψουν. Διότι εγώ, όπως σας είπα, επενέβηκα από τη στιγμή που άκουσα τον κύριο Μιχαλόπουλο να αναφέρει το όνομά μου. Μέχρι τότε δεν είχα επέμβει. Αλλά από τη στιγμή που άκουσα στις εκπομπές να αναφέρεται το όνομά μου μήνα Ιανουάριο, τότε αναγκάστηκα και βγήκα και εγώ στον αέρα. Τόσα χρόνια δεν μίλησα ποτέ. Παρότι με βρίζαν, παρότι με κατηγορούσανε, παρότι γράφανε όσα γράφανε, εγώ δεν βγήκα να πω λέξη. Αλλά έως πότε. Αυτό έπρεπε, και έπρεπε, ναι. Έπρεπε να το σκεφτούνε. Και εγώ θέτω και έθεσα τελεία και παύλα, όπως είπα στη Φλόρινα. Τέλειωσε για μένα το ζήτημα. Μου φτάνει η εκτίμηση του πατρός Αυγουστίνου απέναντι στο πρόσωπό μου. Και όχι μόνο του πατρός λοιπόν, Αυγουστίνου. Και του κόσμου, του λαού. Και του κόσμου και του λαού, λοιπόν, τον βλέπουμε πόσο πολύ σας αγαπάει και σας τιμάει. Μου φτάνει ακριβώς η εκτίμηση που μου έχουν οι αρχιερείς Εκκλησίες Ελλάδος. Μου φτάνει η εκτίμηση και η αγάπη που έχει απέναντί μας ο Μητροπολίτης μας. Αυτά μου είναι υπέραρκετα και ο λαός και εσείς που μας καλείτε εδώ πέρα και τόσες χιλιάδες κόσμου που καταφτάνει και προσκυνάει στη μονή μας και ακούει τα 400 σήμαντρα, ακούει τις 62 καμπάνες και αναζωογονείται εθνικά. Αλλά και ξέρετε κάτι, όσα δεν φτάνει αλεπού θα κάνει, θα κάνει κρεμαστάρια. Δεν περιμένανε κακά τα ψέματα. Δεν περιμένανε ότι θα έφτανε ο πατήρ Νεκτάριος κάπου εκεί. Και τώρα που ανέβηκε δύο σκαλοπάτια πιο πάνω, χτυπήστε τον, λασπώστε τον. Και τώρα που μπήκαμε μπροστά για τη συνθήκη του Σέγγεν και δίνουμε αγώνες και μάχες, πού είναι αυτοί οι κύριοι, πού είναι αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν κάτω στα πεζοδρόμια πλέον. Κάποτε τους βλέπαμε αυτούς και κατεβαίνανε. Τώρα έχουν βάλει νερό στο κρασί τους. Λοιπόν, αυτό να πούμε, πατέρα Νεκτάρη, ότι ειδικά βέβαια και παλαιότεροι είχανε κάνουν κάποιο συκοφαντικό πόλεμο, κάποιο ανέντιμο πόλεμο εναντίον πολλών κληρικών και μοναχών αγωνιστών κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι ειδικά μετά τον αγώνα, τον μεγάλο αγώνα κατά της συνθήκης του Σέγγεν, βλέπουμε ότι ξεσπάθουσε αυτό το κακό, ξεσπάθουσε αυτή η ασμή. Δεν αντέξανε. Δεν αντέξανε ακριβώς. Και αρχίσανε, δηλαδή, φύγανε πλέον από τα επιτρεπτά όρια και αρχίσανε με κάθε αθέμητο τρόπο και ανέντιμο τρόπο, με λιβελογραφήματα, με επώνυμα, ανώνυμα, με κείμενα, με λόγια, με ομιλίες, με εκπομπές, με τηλεοράσεις, με το ένα και το άλλο, να πολεμούν και να σπηλώνουν και να συκοφαντούν όλους εμάς. Εσάς, τον πατέρα Μανώλη Καλύβα, τον πατέρα Χριστόδουλο, τον πατέρα Μεταλλινό, την ταπεινότητά μου κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ειδικά μετά τα γεγονότα της συνθήκης Σέγγεν, ο πόλεμος έχει ενταθεί. Σας ρωτώ, ακούσαμε μια ομιλία προηγουμένως ενός ιεροκήρυκος. Μάλιστα. Βλάξ, ηλίθιος, αγύρτης, απατεώνας, είναι εκφράσεις για συνάδελφό του κληρικό. Μάλιστα. Είναι εκφράσεις που λέγονται από ιεροκήρυκα. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Εμείς λοιπόν αμυνόμενοι κάναμε. Πάσαμε. Τώρα το οπωσδήποτε θα μου πείτε ότι και τι βγήκε το αποτέλεσμα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, αγαπητοί τηλεθεατές. Να ακούσουμε, όπως σας έχουμε υποσχεθεί πάντοτε από την εκπομπή μας, ένα θαυμάσιο ύμνο από την κασέτα μας Πηξίδα, με τίτλο Ψάχνω. Ο ύμνος αυτός που θα ακούσουμε είναι το Ψάχνω. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να έρθουμε μετά για τα 10 λεπτά περίπου που έχουμε στην διάθεσή μας, να κάνουμε κάποιες αναφορές και να αποδείξουμε σε όλους αυτούς τους αγαπητούς αδελφούς εν Χριστώ, τους αγαπητούς τηλεθεατές, γιατί πρέπει να μιλάμε, γιατί δεν πρέπει να σιωπάμε όταν μας συκοφαντούν και όταν σπηλώνουν συνειδήσεις, τιμές, υπολήψεις, κληρικούς αξίους και μοναχούς. Στον ουρανό ψηλά στην γη
Ακούσαμε, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, έναν ύμνο από την κασέτα μας που έχει εκδώσει ο Ορθόδοξος Αποστολικός μας Σύλλογος Άγιος Κοσμάς Ιωτολός με τίτλο «Πηξίδα». Τον ύμνο που ακούσατε είχε τίτλο «Ψάχνω για σένα και ρωτώ». Αναφέρεται για το Θεό. Λοιπόν, και τώρα ο επίλογός μας, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, αγαπητοί πατέρες, σεβαστοί θεολόγοι, αγαπητοί τηλεθεατές. Ο επίλογός μας. Ένας επίλογος, κατά την ταπεινή μου άποψη, καταπέλτης, για όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται και πιστεύουν, κατά το δοκούν βέβαια, κατά τη δική τους άποψη, γιατί έτσι τους βολεύει, έτσι τους συμφέρει, ότι δεν πρέπει εμείς ή κάποιοι άλλοι να μιλούν κατά κάποιων κληρικών, η λέξη κατά σε εισαγωγικά κάποιων κληρικών, κάποιων θεολόγων, δεν πρέπει να, γιατί σκανδαλίζεται, λέει, το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Πριν όμως, όπως ακούσαμε και από τον πατέρα Νεκτάριο, τον σεβαστό και αγαπητό πατέρα Νεκτάριο, δεν ξεκινήσαμε εμείς πρώτοι, εκείνοι ξεκίνησαν πρώτοι, εκείνοι άρχισαν αυτό τον ανέντιμο και αθέμητο συκοφαντικό πόλεμο εναντίον όλων ημών, με λιβελογραφήματα, με ομιλίες, με εκπομπές, άλλοτε επώνυμα και άλλοτε ανώνυμα κλπ. Και εμείς πλέον βρισκόμεθα ένα μήνυμα για να υπερασπιστούμε την τιμή και την υπόλοιψή μας. Διότι σκεφτείτε, εάν εμείς σιωπήσουμε και αν δεχτούμε όλες αυτές τις κατηγορίες και τις συκοφαντίες, πώς είναι δυνατόν μετά να έχουμε, θα λέγαμε, την δύναμη και το θάρρος να βγούμε μπροστά σας και να σας μιλήσουμε και να σας καλέσουμε σε αγώνες, όταν έχει βληθεί και έχει τρωθεί η υπόλοιψη και η τιμή μας, όταν αιωρούνται διάφορες κατηγορίες, ότι δεν είμαστε αγιορείται, ότι δεν είμαστε μοναχοί, ότι είμαστε αγύρτε, ότι είμαστε ανήθικοι, ότι είμαστε ανώμαλοι, ότι χίλια δυο όλα αυτά τα συκοφαντικά τα οποία λέγονται. Πώς είναι δυνατόν να μπορέσετε εσείς να μας ακούσετε, να μας ακολουθήσετε στους αγώνες μας υπέρ της πίστεώς μας, υπέρ
της πατρίδος μας, υπέρ των ιερών και οσίων της πίστεως και της πατρίδας μας. Πώς είναι δυνατόν? Και άλλωστε εμείς μιμούμεθα κατά πάντα, όπως πάντοτε βέβαια, ακολουθούμε πιστά τη σύγχυνση των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, οι οποίοι έλεγαν καιρός του σιγάν, αλλά και καιρός του λαλή. Υπάρχει καιρός που θα σιωπήσουμε, αλλά υπάρχει καιρός που θα μιλήσουμε. Όταν είχαν ξεσηκωθεί και είχαν κάνει ένα φοβερό πόλεμο σε όλους τους Αγίους βέβαια, ποιος Άγιος δεν κακολογήθηκε, ποιος Άγιος δεν διώχθηκε, ποιος Άγιος δεν συκοφαντήθηκε, είπε ο Κυριός μας, «Οι εμέ εδίωξαν και εμάς διώξω, αφού εμένα έχουν διώξει τον Θεό και δημιουργό τον παντός, πόσο μάλλον όλους εσάς δεν θα σας διώξουν, θα σας κυνηγήσουν». Αλλά λέγει και στην επί του όρους ομιλία ο Κύριός μας, «Μακάρι εστέ όταν ονειδήσου και διώξω συν ημάς, και είπω συν παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νημών». Ένε και νεμού. Θα είστε μακάρι και ευτυχισμένοι όταν θα σας διώξω, όταν θα σας κακολογήσουν, όταν θα συκοφαντήσουν για το όνομά μου, για την αλήθεια και για την πίστη. Όταν λοιπόν κυνηγούσαν και έγραφαν και έλεγαν διάφορες συκοφαντίες για όλους τους Αγίους, όπως είπαμε, αλλά συγκεκριμένα για τον Άγιο Βασίλειο, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Ανέξομε και πάλι ανέξομε, αλλά έως πότε ανέξομε, μέχρι πότε λέει θα ανέχουμε όλα αυτά που λέτε?» Και συνεχίζει μετά, «Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν», αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας αυτός Άγιος Εκκλησίας μας, «Χρή προς τας διαβολάς μη αποσιωπήνε, ή να μη αφήσουμε το ψεύδι ευωδοθήνε τη αληθεία, και ή να μη αφήσουμε τους υπατημένους εις την πλάνη». Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι πρέπει, λέει, να μην αφήνουμε το ψεύδος να κυριαρχεί της αληθείας, διότι η συκοφαντή είναι ψεύδος και ο πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλάμε και να μην σιωπάμε όταν μας κατηγορούν και μας διαβάλλουν, για να μην αφήσουμε το ψεύδος να κυριαρχήσει και να σκεπαστεί, να εξαφανιστεί η αλήθεια. Και να μην αφήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους απλοϊκούς ανθρώπους που έχουν πιστέψει αυτές τις ανέντιμες κατηγορίες, τις προσβολές, τις συκοφαντίες, να μην τους αφήσουμε όλους αυτούς που έχουν απατηθεί από αυτές τις κατηγορίες και τα ψεύδη, να μην τους αφήσουμε μέσα σε αυτό το ψεύδος, μέσα σε αυτή την συκοφαντία. Άρα λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Χρή προς τας διαβολάς μη αποσιωπάν, ή να μην αφήσουμε το ψεύδι, ευωδοθήνε τη αληθεία, και τους υπατημένους μη εναφόμεν την πλάνη, εις την πλάνη». Επίσης, λέγει αλλού η Αγία μας Γραφή, ότι ο Κύριός μας λύτρωσέ με, λέει, από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Παρακαλεί λοιπόν ο προφητάναξ Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη να τον λυτρώσει ο Κύριος από τις συκοφαντίες των ανθρώπων για να μπορέσει να τηρήσει εντολές του. Και κλείνω η ταπεινότητα μου για να δώσω και για ένα λεπτό το λόγο στον πατέρα Νεκτάριο με ένα λόγο, με ένα ποίημα θα λέγαμε, του Δροσίνη, του Γεωργίου Δροσίνη, πάρα πολύ χαρακτηριστικό για όλους αυτούς τους ψευτοπατέρες, τους ψευτοπνευματικούς και τους ψευτοθεολόγους. Το αφιερώνω, αγαπητοί εγχριστοαδελφοί. Λέγει λοιπόν ο αγαπητός μας ποιητής Γεώργιος Δροσίνης τα εξής: «Σαν δεν είχε τι να φάει μια λεπού πονηρεμένη, σε ένα μοναστήρι μόνη για καλογριά πηγαίνει. Τρεις κοκόροι που δεν έχουν στο μυαλό τους λίγη γνώση, την πιστεύουνε και τρέχουν την ευχή τους να τους δώσει. Μπαίνουν μέσα στο κελί τους, τους ξομολογά εκείνη, και κουνά την κεφαλή της και συγχώρεση τους δίνει. Και χωρίς να χάσει ώρα η αλεπού, καθώς ήταν πεινασμένη, τους αρπάζει τους τρεις κοκόρους, και είναι τώρα και οι τρεις συγχωρεμένοι. Και η αλεπού τους κλαίει, τους μυρολογά και λέει, έτσι την παθαίνουν όλοι όσοι έχουν κοκόρου γνώση». Είναι πολύ εύκολη η ερμηνεία αυτού του θαυμασίου ποίηματος του Γεωργίου Δροσίνη, που λέει για μια λεπού που πήγε σε ένα μοναστήρι και ντύθηκε καλόγρια, και τρεις κοκόροι που δεν είχαν στο μυαλό τους γνώση, την πίστεψαν ότι ήταν καλογριά ηγουμένοι, πήγαν να εξομολογηθούν, και αφού τους εξομολόγησε δήθεν η αλεπού,
Μετά, καθώς ήταν πεινασμένοι, τους αρπάζει τους κοκόρους και τους τρεις και τους κατάπιε. Και λέει άλλοι που μετά, έτσι λέει, την παθαίνουν όσοι έχουν κοκόρου γνώση, πατέρα Νεκτάρη. Πολύ χαρακτηριστικό το... Λοιπόν, ήθελα... για ένα λεπτό παρακαλώ, θα ήθελα και εγώ να πω ότι ακριβώς μαρτυρεί ότι εάν θέλουμε να γλιτώσουμε, γιατί πρόκειται περί σωτηρίας ψυχής όταν έχουμε πέσει σε τέτοιους κληρικούς ή τέτοιους θεολόγους. Διακυδεύεται η σωτηρία της ψυχής μας. Μα εδώ μας λένε πάρτε τη Σέγγεν, πάρτε γιατί, το φακέλο, πάρτε το 666. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος να προσέχει από αυτούς τους κυρίους, είτε είναι κληρικοί είτε είναι λαϊκοί. Δείχνουν ευσέβεια, αλλά πολλοί απέχουν από αυτή. Μιλούν για ηθική και αγνότητα και απέχουν παρασάγκας από αυτά τα ιδανικά. Καθηγητής του Πανεπιστημίου, όταν ήμουν φοιτητής της θεολογίας, είχε πει το εξής, ότι το καλύτερο κήρυγμα το άκουσε από περί Παρθενίας, το άκουσε από δύο κληρικούς ανηθίκους, όπου ακούμε για πολλοί ηθικοί, ας φοβόμαστε ότι υπάρχει ανηθικότητα. Δείχνουν ότι είναι φιλοχρήματοι, αλλά τα πάντα τα μετρούν σε χρήμα, αφού πηγαίνουν σε νησιά και λένε ότι δεν έφερα για να λεφτά. Πάρουν χρήματα. Μετά τις αποκαλυπτικές λοιπόν και αμυντικές, θα έλεγα, αυτές εκπομπές, ο κόσμος ας προσέχει αυτούς τους ευσεβιστάς, τους λιβελογράφους, και να μην τρέχουν στα κηρύγματά τους, διότι όσα λέγουν δεν τα πιστεύουν. Είναι αλεπούδες, καλυμμένες και ντυμένες σε καλόγριες, όπως είπατε. Θα επανέλθω προσωπικά, αν χρειαστεί, για να αποκαλύψω και άλλα, πατέρα Μάξιμε. Βεβαίως. Τραγικά. Πάντοτε εάν χρειαστεί και αν διαπιστώσω ότι οι κύριοι αυτοί δεν συνετιστούν. Συμφέρει ο Μουρλομουλατσιώτης να έχει κλειστό το στόμα του και το γνωρίζουν αυτό. Αν θέλουν, ας συνεχίσουν. Εμείς τους συγχωρούμε. Θα τους κρίνει ο Θεός. Και ο λαός. Θα τους κρίνει ο γέροντας Φλωρίνης και ήδη τους έκρινε ο λαός. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που με καλέσατε και σήμερα στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, αγαπητοί Χριστοαδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατές, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για τη συμπαράστασή σας, για όλα εκείνα τα οποία κατά καιρούς μας καταμαρτυρείτε και μας βοηθάτε και μας πληροφορείτε. Θα είμαστε μαζί, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, 6 και 4 έως 7. Χαίρετε και ο Θεός μαζί σας.